Μετά την επίθεση με ντρόουν στο Κρεμλίνο στις 3 Μαΐου το βράδυ, η Μόσχα ανακοίνωσε αντίπεινα. Σε πρόσφατη δήλωση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας επέκρινε την έλλειψη απάντησης στις Δύσεις στην επίθεση με ντρόουν, για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο. Παράξενη και μυστηριώδης χαρακτηρίζει ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών την επίθεση με ντρόουν στο Κρεμλίνο. Ενώ οι ρωσικές αρχές είδαν ένα καθαρό ουκρανικό ίχνος μετά την επίθεση με ντρόουν στο Κρεμλίνο το βράδυ της Τετάρτης, η Δύση ήταν μέχρι στιγμής προσεκτική σχετικά με το περιστατικό. Η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι υπάρχουν πολλές υποθέσεις. Η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολόνα σχολίασε την επίθεση με ντρόουν που ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Τετάρτη με μάλλον επιφυλακτικό τρόπο κατά τη διάρκεια συνομιλίας με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα France Inter την Πέμπτη. Η διπλωμάτης τόνισε ότι δεν είχε προνομιακές πληροφορίες. Εξήγησε ότι υπήρχαν αρκετές υποθέσεις σχετικά με αυτό το περιστατικό. Αρνήθηκε να κάνει εικασίες για αυτό. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτό το επεισόδιο είναι πραγματικά παράξενο. Όταν ρωτήθηκε από τον συντονιστή αν αυτή ήταν η σωστή λέξη για την έκρηξη ενός ντρόουν πάνω από το Κρεμλίνο, η Γαλλίδα επικεφαλής διπλωμάτης απάντησε. Σε κανονικές καταστάσεις αυτό δεν είναι ακριβώς κατανοητό. Επομένως, δεν θέλω να προχωρήσω πέρα από την επιλογή του επιθέτου παράξενο ή ίσως μυστηριώδες. Όταν ρωτήθηκε για ένα πιθανό προβάδισμα της Ουκρανίας, η Κολόνα απάντησε ότι η κυβέρνηση στο Κίεβο αρνήθηκε επίσημα οποιαδήποτε ανάμειξη. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη καταδικάζοντας την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στο Κρεμλίνο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πίσω από αυτό βρίσκεται η Ουκρανία. Οι Ρώσοι διπλωμάτες κατηγόρησαν την κυβέρνηση στο Κίεβο ότι είχε χρησιμοποιήσει τρομοκρατικά όπλα για μεγάλο χρονικό διάστημα, επισημένοντας την ανατίναξη της γέφυρας της Κρυμαίας στις 8 Οκτωβρίου 2022 και αρκετές επιθέσεις σε αντικείμενα υποδομής πολιτών στις ρωσικές συνοριακές περιοχές. Η διπλωματική αρχή στη Μόσχα άσκησε επίσης έντονη κριτική στη σιωπή της συλλογικής Δύσης. Δείχνει ότι η Δύση αντιμετωπίζει με επιείκεια τις τρομοκρατικές μεθόδους του, ναζιστικού και εξτρεμιστικού καθεστώτος του Κιεβού. Πιστεύουμε ότι η διεθνής κοινότητα και οι διεθνείς οργανισμοί που εργάζονται με βάση το διεθνές δίκαιο και δεν χρησιμοποιούν διπλά μέτρα πρέπει να καταδικάσουν τη νέα εγκληματική επίθεση από το καθεστώς του Κιεβού. Το απόγευμα της Τετάρτης, η υπηρεσία τύπου του Κρεμλίνου ανέφερε για επίθεση με ντρόουν το βράδυ της Τετάρτης. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως προγραμματισμένη τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο πρόεδρος λοιπόν βρισκόταν σε διαφορετικό μέρος την ώρα της επίθεσης. Το Κίεβο αρνήθηκε ότι εμπλέκεται στην επίθεση με ντρόουν στο Κρεμλίνο. Ο Σεργέι Νικηφόροφ, εκπρόσωπος του Ουκρανού Προέδρου, χαρακτήρισε το περιστατικό «η υπηρεσία στην κατάσταση πριν από την 9η Μαΐου». Αργότερα, ο Ουκρανός ηγέτης Βλαντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στο Ελσίνκι, όπου είχε φτάσει νωρίτερα την Τετάρτη για μια μονοήμερη σύνοδο κορυφής, ότι η Ουκρανία δεν επιτίθεται ούτε στον Πούτιν ούτε στη Μόσχα. Η χώρα του δεν έχει αρκετά όπλα για αυτό. Πρέσβης της Ρωσίας, η Μόσχα θα απαντήσει στην επίθεση με ντρόουν όταν έρθει η ώρα. Ο Ρώσος πρεσβευτής της ΙΤΑΠΗΑ χαρακτήρισε την πρόσφατη επίθεση με ντρόουν στο Κρεμλίνο ως τρομοκρατική επίθεση που σχεδίασε το Κίεβο. «Η Ρωσία θα απαντήσει τη στιγμή που θα κρίνει σκόπιμο», είπε ο Αντονόφ. Ο Ανατόλι Αντονόφ, πρεσβευτής της Ρωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχολίασε την πρόσφατη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Κρεμλίνο, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό μια θρασίτατη τρομοκρατική επίθεση που σχεδίασε το καθεστώς του Κιεβού. Σύμφωνα με τον Αντονόφ, οι δηλώσεις που έγιναν στην Ουάσιγκτον σχετικά με αυτό είναι κοινικές και παράλογες. Εδώ τόνισε. Πώς θα αντιδρούσαν οι Αμερικανοί αν κάποιο ντρόουν επιτεθεί στον Λευκό Οίκο, το Καπιτόλιο ή το Πεντάγωνο, η απάντηση σε αυτό είναι προφανής σε οποιονδήποτε πολιτικό και ακόμη και σε έναν απλό άνθρωπο, η τιμωρία θα είναι σκληρή και αναπόφευκτη. Η Ρωσία θα απαντήσει όταν το κρίνει απαραίτητο, στη παράτολμη και αλαζονική τρομοκρατική επίθεση.
Η Μόσχα θα το κρίνει με αξιολόγηση της απειλής που έχει δημιουργήσει το Κίεβο για τη ρωσική ηγεσία, ανέφερε. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες εξήγησε, εδώ δεν μπόρεσαν να παραδεχτούν το προφανές, ότι ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια που σχεδίαζε το καθεστώς Ζελένσκι και μια απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο χρόνος για αυτό δεν επιλέχθηκε επίσης τυχαία, είπε ο Αντονόφ, αναφερόμενος στους εορτασμούς της ημέρας της νίκης που προγραμματίστηκαν για τις 9 Μαΐου στη Μόσχα. Βλασφημική και ψευδής, είναι η θέση των ΙΤΑΠΙΑΛΦΑ, σύμφωνα με τον διπλωμάτη, ότι η τρομοκρατική ενέργεια φέρεται να ήταν μια ψεύτικη επιχείρηση, που σημαίνει ότι η ίδια η Ρωσία οργάνωσε μια πρόκληση εναντίον της καρδιάς του ρωσικού κράτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα ελπίζει ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα έχει τη δύναμη και την αξιοπρέπεια να καταδικάσει αυτή την τρομοκρατική πράξη. Ο Αντονόφ πρόσθεσε. Ο κόσμος θυμάται ότι το 2001 ο Ρώσος πρόεδρος ήταν ο πρώτος που έδωσε τα χέρια με τους Αμερικανούς που χτυπήθηκαν από τρομοκρατική επίθεση εκείνη την εποχή. Όλα έχουν ξεχαστεί. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες προστατεύουν τους εγκληματίες του Κιεβού. Το γεγονός ότι η συλλογική Δύση έχει ανεκτικότητα με τις φρικαλαιότητες του καθεστώτος Ζελένσκι, μαρτυρεί ότι οι αντίπαλοι της Ρωσίας δεν επιθυμούν να επιδιώξουν την ειρήνη, να σώσουν χιλιάδες ζωές απλών Ουκρανών. Ο Αντονόφ προειδοποίησε. Φυσικά, θα λάβουμε υπόψη αυτό το γεγονός όταν χτίσουμε τη γραμμή μας για την υλοποίηση στόχων και σκοπών της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Την Τετάρτη, η υπηρεσία τύπου του Ρώσου Προέδρου είπε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Προέδρου με ντρόουνς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Κρεμλίνο το θεώρησε ως προγραμματισμένη τρομοκρατική επίθεση και απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου, ανέφερε. «Η επίθεση στον Πρόεδρο της Ρωσίας είναι επίθεση στη χώρα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κρατικής Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολοντίν. Ο πολιτικός ζήτησε επίσης να χαρακτηριστούν οι αρχές του Κιεβού ως τρομοκρατική οργάνωση. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν Πιέρ υποστήριξε σε συνέντευξη τύπου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα δεν έχουν ενθαρρύνει την Ουκρανία να εξαπολύσει επιθέσεις εκτός των συνόρων της. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Άντονι Μπλίνκεν, ωστόσο, είπε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν στην Ουκρανία να επιλέξει πώς θα υπερασπιστεί το έδαφος της». Οι επιστήμονες ανακάλυψαν τι υπάρχει μέσα στο φεγγάρι. Αυτή η κατανόηση θα βοηθήσει να εξηγηθεί γιατί εξαφανίστηκε το μαγνητικό πεδίο γύρω από τον δορυφόρο. Σήμερα, δίνεται μεγάλη προσοχή στον μοναδικό φυσικό δορυφόρο της Γης. Φαίνεται ότι σύντομα θα γίνει ένας δημόσιος χώρος όπου μπορείτε να πετάξετε για να χαλαρώσετε για το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, αυτό το γνώριμο και πρακτικά κατακτημένο διαστημικό αντικείμενο κρατά ακόμα πολλά μυστικά. Και πρόσφατα, οι επιστήμονες κατάφεραν να ανακαλύψουν μια άλλη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια σχετικά με αυτό, δηλαδή, τι υπάρχει μέσα στο φεγγάρι. Γιατί είναι σημαντικό. Πώς εμφανίστηκε το φεγγάρι. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των επιστημόνων, ο δορυφόρος σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Δεν υπάρχει ακριβής απάντηση για το πώς ακριβώς συνέβη αυτό. Η πιο δημοφιλής υπόθεση μέχρι σήμερα λέει ότι η Σελήνη σχηματίστηκε ως αποτέλεσμα της γιγάντια σύγκρουσης μεταξύ της Γης και της Θείας, ενός υποθετικού πλανήτη που σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Το μέγεθος του κοσμικού σώματος ήταν περίπου το ίδιο με τον Άρη. Ωστόσο, η ύπαρξη αυτού του πλανήτη δεν κράτησε πολύ. Η Θεία συγκρούστηκε εφοιπτομενικά με τη Γη, μετά την οποία οι πυρήνες του συγχωνεύτηκαν. Θράφισματα από ένα διαστημικό ατύχημα έπεσαν στην τροχιά του ενωμένου πλανήτη και μέσα σε λίγες μόνο ώρες σχηματίστηκε η Σελήνη από αυτά. Τη βρήκαν μέσα της. Παρά το γεγονός ότι οι επιστήμονες έχουν επαρκή γνώση της επιφάνειας του κοσμικού σώματος, εξακολουθούσαν να έχουν ελάχιστη ιδέα για το τι ακριβώς βρίσκεται μέσα στον δορυφόρο. Οι ερευνητές προσπάθησαν να το καταλάβουν αυτό, αναλύοντας τα σεισμικά κύματα που δημιουργούνται ως απόκριση στους μετεωρίτες που πέφτουν συνεχώς στο φεγγάρι.
Ο τρόπος με τον οποίο ο ήχος από το κούνημα περνά μέσα από τα υλικά του υπό μελέτη αντικειμένου και αντανακλάται από αυτά, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε αρκετά καθαρά τη φύση των ουσιών που βρίσκονται εκεί. Αυτά τα δεδομένα ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος Apollo, επομένως είχαν πολύ χαμηλή ανάλυση. Σύμφωνα με αυτά, οι αστροφυσικοί κατάφεραν να καταλάβουν μόνο ότι το κέντρο του δορυφόρου περιβάλλεται από ένα υγρό στρώμα, ο πυρήνας παρουσιάστηκε, είτε ως στερεό αντικείμενο, είτε ως υγρό. Γάλλοι ερευνητές κατάφεραν τελικά να βρουν την ακριβή απάντηση. Οι ειδικοί ανέλησαν για άλλη μια φορά όλα τα δεδομένα που κατάφεραν να λάβουν κατά τη διάρκεια των σεληνιακών αποστολών, μελέτησαν προσεκτικά το βαρυτικό πεδίο της Σελήνης, τη σύνθεση της επιφάνειάς της, τα χαρακτηριστικά του αναγλύφου και πώς ακριβώς κινείται το σώμα στην τροχιά της Γης. Οι επιστήμονες έλαβαν επίσης υπόψη τον τρόπο με τον οποίο ο δορυφόρος επηρεάζεται από τη βαρυτική αλληλεπίδραση με τον πλανήτη Ξενιστή και την πυκνότητα της επιφάνειάς του. Μετά από αυτό, οι ερευνητές μοντελοποίησαν διάφορες επιλογές για την εσωτερική δομή του κοσμικού σώματος, οι οποίες τέριαζαν περισσότερο με όλες τις πληροφορίες που είχαν. Ως αποτέλεσμα έγιναν αρκετές ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις. Πρώτον, υπήρξαν ενεργές αναταραχές στον μανδύα των φεγγαριών των υπολογιστών. Αυτό σήμαινε ότι τα πυκνότερα υλικά έλκονταν προς το κέντρο και τα λιγότερο πυκνά υλικά προς τα πάνω. Μια τέτοια αντίδραση εξηγεί την παρουσία ορισμένων ασυνήθιστων χημικών στοιχείων στις ηφαιστειακές περιοχές της Σελήνης. Το πρόγραμμα έδειξε επίσης ότι ο πυρήνας του δορυφόρου μοιάζει πολύ με τον πυρήνα της Γης, έχει επίσης ένα υγρό εξωτερικό στρώμα και ένα στερεό εσωτερικό. Το εξωτερικό τμήμα έχει ακτίνα περίπου 362 χιλιόμετρα και το κάτω έχει ακτίνα 258 χιλιόμετρα. Αυτό είναι περίπου το 15% της συνολικής ακτίνας του φεγγαριού. Ταυτόχρονα, οι επιστήμονες μπόρεσαν να προσδιορίσουν την πυκνότητα του πυρήνα του δορυφόρου, η οποία ανερχόταν σε 7.822 κιλά ανά κυβικό μέτρο. Ο σίδηρος έχει παρόμοιες ιδιότητες. Τι σημαίνει αυτό? Τα αποτελέσματα της μελέτης θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε πιο ακριβείς ιδέες για τη σεληνιακή εξέλιξη. Οι επιστήμονες γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι ο δορυφόρος είχε ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, το οποίο άρχισε να εξασθενεί σταδιακά πριν από περίπου 3,2 δισεκατομμύρια χρόνια. Συνήθως η παραγωγή του λαμβάνει χώρα μέσα στον πλανήτη, οπότε η κατανόηση του τι ακριβώς υπάρχει θα βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί εξαφανίστηκε. Πρόσθετες λεπτομέρειες από την ιστορία της Σελήνης παρέχουν μια ακόμη ένδειξη για το πώς ακριβώς δημιουργήθηκε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Μια νέα ανακάλυψη από αστρονόμους μπορεί να οδηγήσει σε μια επανεξέταση της ιστορίας του σχηματισμού της Σελήνης και του ηλιακού συστήματος συνολικά. Σύμφωνα με μια ομάδα με επικεφαλής τον Άρθουρ Μπράιαν του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, μια προσεκτική μελέτη του εσωτερικού του φεγγαριού έδειξε ότι ο πυρήνας του είναι μια συμπαγής μπάλα με πυκνότητα παρόμοια με τον σίδηρο. Η ανακάλυψη αμφισβητεί τις προηγούμενες υποθέσεις σχετικά με το εάν ο εσωτερικός πυρήνας της Σελήνης είναι συμπαγής ηλιωμένος και θα μπορούσε τώρα να οδηγήσει σε μια πιο ακριβή κατανόηση της ιστορίας του σχηματισμού της Σελήνης και του ηλιακού συστήματος. Για να καταλήξουν σε αυτό το αποτέλεσμα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν σεισμικά δεδομένα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo. Ωστόσο, η ανάλυση των δεδομένων ήταν πολύ χαμηλή για να προσδιορίσει την κατάσταση του εσωτερικού πυρήνα της Σελήνης με υψηλή ακρίβεια. Πώς αυτή η νέα ανακάλυψη θα βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία της Σελήνης? Σύμφωνα με μια ομάδα αστρονόμων, η ανακάλυψη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την εξέλιξη του μαγνητικού πεδίου της Σελήνης. Επιπλέον, υποστηρίζει το σενάριο μιας παγκόσμιας κλίσης του σεληνιακού μανδύα, το οποίο παρέχει σημαντική εικόνα για το χρονοδιάγραμμα του σεληνιακού βομβαρδισμού κατά τα πρώτα δισεκατομμύρια χρόνια ύπαρξης του ηλιακού συστήματος. Γενικά, αυτή η ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις και έρευνες στον τομέα της αστρονομίας, να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες που οδήγησαν στο σχηματισμό του ηλιακού μας συστήματος και ακόμη και στη ζωή στη Γη.
ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να αποκαλυφθεί στη διαδικασία εξερεύνησης του φυσικού δορυφόρου της Γης. Η δικηγόρος επιχειρήσεων από το Κιασέλ, στην ΕΣΥ, Μισελέ Μισελ, λέει ότι η συνεισφορά στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα είναι αντίθετη με το Σύνταγμα. Το κύριο επιχείρημα, το ρεπορτάζ είναι μονόπλευρο μέχρι προπαγάνδας, κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα όπως η προσφυγική κρίση, η πολιτική του κορονοϊού ή το ρεπορτάζ για τη Ρωσία. Η συνεισφορά των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων στη χρηματοδότηση των δημοσίων μέσων ενημέρωσης έχει επικριθεί εδώ και πολύ καιρό. Στη διδακτορική της διατριβή, η δικηγόρος επιχειρήσεων από το Κιάσελ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παραβιάζει τον βασικό νόμο. Ο λόγος για αυτό οφείλεται στο είδος της χρηματοδότησης. Στη διδακτορική της διατριβή, η Μισελέ Μισελ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ραδιοτηλεοπτικό τέλος, που χρηματοδοτεί τους ομίλους μέσων ενημέρωσης A&D και ZDF, μεταξύ άλλων, παραβιάζει τον βασικό νόμο. Ο τρόπος με τον οποίο τα λεγόμενα δημόσια, de facto κρατικά μέσα χρηματοδοτούνται μέσω εισφορών, και όχι μέσω φόρων όπως συνηθίζεται σε άλλες χώρες, έχει εδώ και καιρό απαξιωθεί από τους επικριτές ως υποχρεωτική αμοιβή. Οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται με αυτόν τον τρόπο δεν ανταποκρίνονται στον επίσημο ισχυρισμό τους ότι απεικονίζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων στην πραγματικότητα. Μάλλον, άτομα με αποκλίνουσες πολιτικές και κοινωνικές απόψεις αναγκάζονται να πληρώσουν για κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα δικά τους κοινωνικά συμφέροντα ή τις προσωπικές τους συμπεριφορές. Σε μια συνέντευξη, η Μισελ απάντησε σε αυτή την κριτική και είπε: «Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι το περιεχόμενο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης δεν επαρκεί από άποψη διαφορετικότητας απόψεων. Ωστόσο, δεν είναι επιστήμονας των μέσων ενημέρωσης που μπορεί να το κρίνει αυτό, αλλά ασχολείται αποκλειστικά με τη χρηματοδότηση. Φόροι, εισφορές, τέλη και ειδικές εισφορές διατίθενται συνταγματικά στο κράτος ως επιλογές χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τη Μισελ, οι εισφορές, τα τέλη και οι ειδικοί φόροι απαιτούν πάντα μια ιδιαίτερη ατομική αιτιολόγηση, ως προς το γιατί ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με πρόσθετο φόρο. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, κατά την υποβολή αίτησης για ταυτότητα, την ίσπραξη εισφορών οδοποιίας ή την πληρωμή του τουριστικού φόρου. Πρέπει πάντα να υπάρχει ένα ατομικό πλεονέκτημα, ας πούμε έτσι, που προκύπτει από τη χρήση ή τη δυνατότητα χρήσης μιας δημόσιας υπηρεσίας. Ωστόσο, ένα τέτοιο ατομικό πλεονέκτημα λείπει με το ραδιοτηλεοπτικό τέλος, γιατί εδώ δεν πρόκειται για ατομικά συμφέροντα, αλλά για συμφέροντα του ευρύτερου κοινού. Η Μισελ εξηγεί αναλυτικά. Το γεγονός ότι υπάρχει δημόσια ραδιοτηλεόραση που διασφαλίζει την ποικιλομορφία απόψεων δεν είναι μόνο προς το ατομικό συμφέρον, αλλά προς το συμφέρον του ευρύτερου κοινού. Γιατί είναι επικίνδυνο όταν οι άνθρωποι λαμβάνουν πληροφορίες μόνο μέσω πολύ συγκεκριμένων καναλιών. Η χρηματοδότηση μέσω φόρων θα ήταν ο μόνος συνταγματικά επιτρεπτός τρόπος, τον οποίο έχει χαράξει και το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο σε προηγούμενες δικαιοδοσίες. Οι δικαστές είναι της γνώμης ότι μια συνεισφορά απαιτεί πάντα ειδική αιτιολόγηση. Εάν δεν υπάρχει, η συνεισφορά είναι αντισυνταγματική. Σε μια απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, λέει ότι αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο το καθημερινό ψωμί. Τότε το μόνο χρηματοδοτικό μέσο θα μπορούσε να είναι ο φόρος. Έτσι το βλέπω και εδώ. Πρέπει να καταστεί σαφέστερο τι σημαίνει δημόσια ραδιοτηλεόραση και τι θα σήμαινε αν κατέρεε. Η πραγματοποίηση του αιτήματος για δίκαιη εκπροσώπηση όλων των σχετικών κοινωνικών θέσεων και συμπεριφορών θα έβρισκε αποδοχή, εάν χρηματοδοτούνταν από τον φορολογικό προϋπολογισμό.